Είμαστε με την κυρία Έλενα Κόρκα εδώ. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Χαιρόμαστε που είστε κοντά μα στο ανάδειξέτε εδώ στο Χίλτον. Είστε αρχαιολόγο, διδάκτορο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 35 χρόνια υπάλληλο στο Υπουργείο Πολιτισμού και τώρα Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστική Κληρονομιά. Επίση έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το ζήτημα τη επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα, έχοντα ολοκληρώσει και σχετικό διδακτορικό για το οποίο θα μιλήσουμε και συνέχεια. Παράλληλα έχετε ασχοληθεί με τι έρευνε των ξένων αρχαιολογικών σχολών στην Ελλάδα την UNESCO, το Συμβούλιο τη Ευρώπη και διάφορου κυβερνητικού και διακυβερνητικού οργανισμού. Πείτε μα λίγο για το ζήτημα τη διεκδίκηση των αρμάρων του Παρθενώνα στο πλαίσιο του Διεθνού Πολιτιστικού Γίγνεσθε για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών. Θα θέλετε έτσι να μα πείτε την προσέγγιση που έχετε κάνει και είναι ιδιαίτερη στο θέμα αυτό. Είχα την ιδιαίτερη τιμή και τύχη η Μελίνα Μερκούρη να μου αναθέσει το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα. Αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο άλλαξε τη ζωή μου γιατί θεώρησα ότι θα ήθελα κι εγώ με τον τρόπο μου με ένα μικρό λιθαράκι να συμβάλλω σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι μέσα από αρχαιακή έρευνα να βρω καινούρια στοιχεία που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ελληνική επιχειρηματολογία. Προσπάθησα να το εντάξω όμως πέρα από την ίδια του την επιχειρηματολογία και στο τι γίνεται διεθνώς. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι η τάση των μουσιολόγων και των ανθρώπων που ασχολούνται με τον πολιτισμό έχει αλλάξει. Είναι δηλαδή πολύ πιο δεκτική σε θέματα επιστροφών πολιτιστικών αγαθών. Φτάνει αυτό να γίνεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας. Και επειδή η ελληνική στρατηγική άλλαξε κάποια στιγμή, όταν καταλάβαμε ότι είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα που αφορά όλη την κοινωνία, θελήσαμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να κερδίσουμε τους Άγγλους, να δουλέψουμε μαζί τους, να μην νιώθουν αποξενωμένοι, ώστε να φέρουμε το σωστό αποτέλεσμα. Η δική μου προσπάθεια βέβαια ήταν καθαρά αρχιακή. Ήταν κάτι με το οποίο δεν είχε ασχοληθεί κάποιος άλλος, και όταν ξεκίνησα δεν ήξερα ακριβώς αν θα βρω καινούργια στοιχεία. Ευτυχώς η έρευνα έχει αυτό το μαγικό κόσμο που συνήθως μετά από πολλή προσπάθεια σε οδηγεί σε κάτι το οποίο ούτε και εσύ ο ίδιος δεν το φανταζόσουνα. Η έρευνά σας δηλαδή αυτή που ακριβώς, α, τελικά σε ποια κατεύθυνση έτσι καταλήξατε, πείτε μας έτσι κάποια πράγματα σε αυτό άρχισα να ψάχνω τα διάφορα αρχεία. Εκεί όπου δεν είχαν πάει οι Έλληνες μέχρι τώρα, δεν είχε γίνει έρευνα και μπόρεσα μέσα από αυτά τα αρχεία να βρω νέε επιστολές Ακόμα και αυτά τα χαμένα θυρμάνια, έτσι όπως υπονομάζονται, ακόμα και αν αυτή δεν είναι σωστή ορολογία. Αυτά αποκαλύπτουν ότι ο Έλγιν ποτέ δεν απέκτησε μια νόμιμη άδεια για να αφαιρέσει τα γλυπτά του Παρθενώνα. Όχι μόνον αυτό, αλλά βρήκα και επιστολές του, μέσα από τις οποίες φαίνεται ότι παραποιεί τα γεγονότα, ζητάει και από άλλους να λιώσουν τα δεδομένα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθαρά βεβαίως για την ιστορική έρευνα. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τέτοιο θέμα ιστορικής έρευνας στο 19ο αιώνα, υπήρξε έτσι κάποια αρρωγή από το νομικό πλαίσιο και τις διεθνείς αρχές σε σχέση με αυτή την έρευνα. Υπάρχει κάτι νεότερο στο θέμα αυτό ερευνητικά. Ήταν λίγο ασυνήθιστο για έναν αρχαιολόγο που έχει συνηθίσει να ασχολείται με την προϊστορική εποχή, την κλασική και μετέπειτα, να βρεθεί στο 19ο αιώνα και να κάνει αρχιακή έρευνα μέσα από επιστολές δύσκολες σε διάφορες γλώσσες που έχουν τα ιδιώματα της εποχής εκείνης. Όμως ήταν ίσως μοιραίο ε, το να υπηρετήσω τον Παρθενώνα με ένα διαφορετικό τρόπο. Το νομικό πλαίσιο δεν θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή την έρευνα. Δεν ήταν μια νομική έρευνα. Ήταν καθαρά αρχιακή. Και πραγματικά δεν φανταζόμουν το πλούτο των επιστολών που, θα, που μπόρεσα να εντοπίσω γιατί η ιστορία μέχρι τότε είχε γραφτεί από Άγγλους και θεωρούσαμε ότι όλα τα πράγματα ήταν ήδη δεδομένα, τα είχαν ψάξει και μας είχαν δώσει τη σωστή εικόνα. Προφανώς δεν ήταν. Προφανώς δεν ήταν έτσι όμως. Και άρα τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να βοηθήσουν πλέον τους νομικούς, θα μπορούσαν να βοηθήσουν την ελληνική επιχειρηματολογία για μια καλύτερη παρουσίαση του ιστορικού της αφαίρεσης των μαρμάρων του Παρθενώνα από το Λόρδο Έλγιν. Έχει γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή έχουν στηριχθεί πάνω στη δική σας έρευνα οι νομικοί στο θέμα αυτό. Επειδή κάθε τόσο γίνονται παρουσιάσεις, ε, υπάρχει μια ζήμωση ε, με τους νομικούς και βεβαίως μπορούν να τα μέσα από την νομική επιχειρηματολογία. Όμως το ζήτημα πια δεν είναι θέμα νομικό. Είναι θέμα συνεργασίας, θέμα ανταλλαγών και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Στο θέμα αυτό υπάρχει έτσι κάτι νεότερο ερευνητικά. Δηλαδή μετά τη δική σας την έρευνα υπήρξε μια άλλη έτσι, έρευνα που να έγινε νεότερη και να έφερε φως. Δεν έχει γίνει από κάποιον άλλον. Η έρευνα όμως δεν σταματάει μέσα από συνεργασίες βρίσκουμε και καινούρια πράγματα και αυτό το λέω γιατί πρόσφατα εντοπίστηκαν επιστολές που και αυτές θεωρούνταν χαμένες στην Κωνσταντινούπολη. Και αυτές θα παρουσιαστούν σε ένα συνέδριο στη Γενάδιο ε, σχετικά με την Οθωμανική Αθήνα. Άλλες επιστολές θα παρουσιαστούν σε ένα άλλο συνέδριο που γίνεται από την Εφορία Εναλλίων Αρχαιοτήτων σχετικά με το περιβόητο ναυάγιο του Μέντορα. Και έτσι σιγά σιγά όλα αυτά εκτελήσονται, παρουσιάζονται με έναν επιστημονικό τρόπο. Επειδή βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ασχολείστε με τον τομέα τη αρχαιολογία, θα μα αναφέρετε την πρόοδο των ερευνών σα και για το χιλιομόδι Κορινθία. Φυσικά, Φυσικά ένα αρχαιολόγο δεν φεύγει ποτέ μακριά από το πεδίο, άσχετο αν μπορεί να γίνονται σημαντικά πράγματα και στο, στον τομέα τη ίδια τη δουλειά του Υπουργείου Πολιτισμού. Ε, ξεκίνησα συστηματική έρευνα πρώτα στις Κεχριές Κορινθίας. Αυτό γιατί κάποτε υπηρέτησα εκεί. Και έτυχε να εντοπίσω καινούριου χώρου. Η έρευνα στις Κεχριές γίνεται με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό νεκροταφείο ρωμαϊκών και πρωτοχριστιανικών χρόνων που μας δίνει απίστευτα στοιχεία για το ένα από τα δύο επίνεια της αρχαίας Κορίνθου στο διάστημα που μελετάμε το υλικό αυτό, ξεκίνησα και μια προσωπική συστηματική έρευνα στο Χιλιομόδη Κορινθίας, όπου και εκεί πριν από πολλά χρόνια εντόπισα μια μοναδική σαρκοφάγο αρχαϊκών χρόνων, στο εσωτερικό της καλυπτήριας πλάκας της οποίας υπάρχει το μοναδικό δείγμα μεγάλης ζωγραφικής που έχουμε από τα χρόνια αυτά. Γιατί τη ζωγραφική τη χάνουμε μετά τα προϊστορικά χρόνια και τη βρίσκουμε πια στα ελληνιστικά, στη Βεργίνα και αυτά που ήδη ξέρουμε. Έτσι λοιπόν συνεχίζω εκεί την έρευνα, βρίσκω ένα οργανωμένο νεκροταφείο αρχαϊκών χρόνων σε ένα χώρο που ε, θεωρούμε ότι είναι η χαμένη αρχαία ταινέα. Πολύ όμορφα είναι αυτά. Και να τονίσω ε, ότι είσαστε και μέλος του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων. Ε, θέλετε να μας μιλήσετε έτσι και για, αυτή την, ε, για αυτό το σύνδεσμο που με χαρά έτσι σας έχει δεχτεί. Ήταν μεγάλη τιμή μου όταν με προσκάλεσαν να δώσω την ετήσια φετινή ομιλία. Φυσικά διάλεξα το ζήτημα των μαρμάρων του Παρθενώνα που θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα που αγγίζει τον κάθε Έλληνα και που θα πρέπει να ξέρει πολλές λεπτομέρειες για να μπορεί ο κάθε ένας να είναι ο πρεσβευτής μας γύρω από το ζήτημα αυτό. Βρέθηκα ανάμεσα σε πολύ αξιόλογα άτομα, η κάθε μία ξεχωριστή στο τομέα της και αυτό πραγματικά είναι μια ζήμωση πολύ γόνιμη και πολύ όμορφη. Έτσι νομίζω και εγώ και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα και για α, την σημερινή σας έτη συνέντευξη και θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ για πολύ την τιμή ενείς. που μου κάνατε. Ευχαριστώ και εγώ.